Ναι, κύριε Βαλαβάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε η ήρεμη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ εσείς. Με την έννοια ότι δεν σας έχω ακούσει να κάνετε αυτή τη σύγκριση του φασισμού του 1973 με τη σημερινή, με το σημερινό φασισμό που ζούμε. Ή και εσείς είστε αυτή της άποψης. Κοιτάξτε, είναι εύκολο όταν διαλύουν πορείες με χημικά, όταν χτυπάνε εργαζόμενους, όταν ποινικοποιούν τους αγώνες και τη διαμαρτυρία. Είναι εύκολο να φωναχτεί αυτό το σύνθημα, η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Φυσικά δεν είναι σωστό. Η Χούντα τελείωσε, όχι βέβαια το 1973, το 1974. Και αυτό που γίνεται σήμερα και που έχει πάρα πολλά εξωτερικά χαρακτηριστικά που σε τέτοιες στιγμές είναι εύκολο αυτός που είναι οργισμένος να το φωνάξει, νομίζω είναι αυτό που περιέγραψε ο μεγάλος κομμουνιστής συγγραφέας και νομπελίστας Ζωζέ Σαραμάγκου σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2004 στην El País, όταν είπε ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός. Νομίζω αυτό είναι που ζούμε και έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που οδηγούν τον κόσμο να φωνάζει σήμερα τέτοια συνθήματα. Κύριε Βαλαβάνη, θα περιμένετε λίγο περισσότερο κόσμο σήμερα, γιατί τα μηνύματα ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Η οικονομική κρίση μεγάλη, το γκρίζο απέραντο πάνω από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αν δεν είχε φωναχτεί στο Πολυτεχνείο 40 χρόνια πριν, θα μπορούσε να είχε βγει μέσα από σημερινούς αγώνες. Και να μην είναι μια επιστροφή στο μέλλον όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τα λέει όλα δηλαδή. Τα λέει όλα. Θα περιμένετε λίγο παραπάνω κόσμο, ίσως. Είμαι με το σύλλογο μου, με το ΦΕΑ μπροστά και δεν έχω εικόνα τι γίνεται πίσω. Θα σας πω όμως, γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει γνωστό, ότι μας σταμάτησαν ΜΑΤ και φραγμός από κλούβες στη γωνία Σταδίου πριν τη Μεγάλη Βρετανία. Αρνήθηκαν να αφήσουν την πορεία να προχωρήσει από το δρόμο που πορεύεται εδώ και 40 χρόνια. Ακόμα και στις πολύ δύσκολες συνθήκες, το 80 με τους δυο νεκρούς, αυτός ήταν ο δρόμος που πήρε και που ανέβηκε. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα ρίξουν χημικά, το οποίο, ξέρετε, και από άποψη συμβολισμού θα ήταν ό,τι χειρότερο, όχι μόνο από την άποψη κλιμάκωσης της έντασης, γιατί θα ρίχνανε χημικά, εν πάση περιπτώσει, στο σύλλογο που είναι αυτοί που είχαν βασανιστεί, που είχαν φυλακιστεί, που είχαν πάει εξορία 40 χρόνια πριν. Τελικά μας άφησαν να περάσουμε μόνο το πανό του ΣΦΕΑ. Εμείς περάσαμε μόνο επειδή νομίζαμε ότι θα ακολουθήσει πίσω η πορεία. Και έκλεισαν ξανά την πορεία πίσω. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η πορεία απέχει τόσο ακόμα από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Mm-hmm. Εσείς θα ζήσατε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Εκεί ήμουνα, ναι. Mm-hmm. Εκεί είστε. Εκεί είστε και πρωτοπόρο σήμερα. Σας αναγνώρισαν τουλάχιστον οι αστυνομικοί, οι άντρες των ΜΑΤ. Δεν σας άκουσα. Σας αναγνώρισαν οι άντρες των ΜΑΤ τώρα που προσπαθήσατε να περάσετε από εκεί. Ότι είστε οι βουλευτές. Οι άντρες των ΜΑΤ είναι νεαρά παιδιά. Mm-hmm. Είναι παιδιά που κάποιοι από αυτούς δεν είχαν. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν γεννηθεί 40 χρόνια πριν. Κυρία Βαλαβάνη, πολλοί ασκούν έντονη κριτική σε κάποια από τα παιδιά του Πολυτεχνείου που ανέβηκαν στα πολιτικά αξιώματα, που φόρεσαν το κουστούμι της εξουσίας. Κοιτάξτε, αυτό... αν το πουν έτσι, έχουν απόλυτο δίκιο. Κάποιοι από αυτούς που βρισκόταν στο Πολυτεχνείο. Αν μιλήσουν όμως για τη γενιά, που δεν είναι βέβαια γενιά, είναι οι 100-150.000 άνθρωποι που μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής κινητοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν έχει καμιά σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Και εγώ θα σας πω την πιο απλή απόδειξη. Ας δείτε σε κάποιες από τις προβολές που γίνονται από πολλές ειδικότητες και συλλόγους την ταινία της Αλίτας, της αξέχαστης πραγματικά Αλίτας Δημητρίου, που πέθανε τον προηγούμενο Αύγουστο, «Τα κορίτσια της βροχής», που μιλάνε 50 γυναίκες, κορίτσια νεαρά τότε, από αυτές που βγήκαν από τον Κορυδαλό, από την Μπουμπουλίνα, από τη Μεσογείον, και θα δείτε ότι αναγνωρίσιμες ανάμεσα σε αυτές τις 50, ζήτημα να είναι 4-5. Τις υπόλοιπες, που είναι, αυτή είναι ο σκληρός πυρήνας της γενιάς, είναι δηλαδή ο πυρήνας μέσα από τις φυλακές, μέσα από τα μπουντρούμια, μέσα από τα βασανιστήρια, δεν τις ξέρει κανένας. Γιατί μετά το 1974 συνέχισαν να κάνουν αυτό που έκαναν πριν. Εργαζόμενες,
πρωτοπόρες βέβαια στο χώρο τους, μακριά από την κεντρική πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα περί γενιάς του Πολυτεχνείου δεν έχουν καμιά σχέση. Αν λοιπόν θεωρείτε και επικίνδυνο το μήνυμα ότι τα παιδιά του Πολυτεχνείου μας έφεραν εδώ που είμαστε σήμερα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό εξυπηρετεί πάρα πολλούς. Εγώ θα σας θυμίσω κάτι που είπε ο κύριος Βορύδης σε συνέντευξη που έδωσε στο Βήμα το Φλεβάρι του αυτής της χρονιάς, του 2013, έτσι με μεγάλη χερεκάκια είπε ότι επιτέλους ενταφιάστηκαν οριστικά οι ψευδοαξίες του Πολυτεχνείου. Ξέρετε ποιες ήταν οι ψευδοαξίες του Πολυτεχνείου? Αυτό το τρίπτυχο, το συλλογικότητα, αντίσταση, αλληλεγγύη, που είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε σήμερα. Χίλια ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ.